Μαζευτήκαμε σήμερα όλα τα σωματεία, το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΙΑΗ και το Σωματείο Εργαζομένων του ΔΕΙΑ Νομού Ηρακλείου, να συνεχίσουμε τις αντιδράσεις μας για το νομοσχέδιο που πήρε μετάθεση, παρακαλώ πότε, την 3η 21 Μαρτίου. Η παραμονή της Παγκόσμιας ημέρας του νερού θέλουν να κάνουν ιδιωτικοποίηση από την πίσω πόρτα. Εμείς θα συνεχίσουμε τις αντιδράσεις μας, θα συμμετέχουμε και στην απεργία που θα γίνει την 5η στο εργατικό κέντρο και την 3η αναμένουμε από την Ομοσπονδία μας εξελίξεις για το τι ακριβώς θα κάνουμε. Οι αντιδράσεις κλιμακώνονται διότι εχθές κάνανε μία τρίπλα, το μεταφέρουν για δεύτερη φορά στην επόμενη μάλλον εβδομάδα, θα μας βρουν μπροστά τους. Ο αγώνας δεν σταματάει, παιδιά, μέχρι να αποτραβηχτεί τελείως αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο. Είμαστε εδώ πάλι και σήμερα να συνεχίσουμε τον αγώνα μας κατά αυτού του νομοσχεδίου που αποτέλεσμα έχει την ιδιωτικοποίηση του νερού. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, είναι για όλους τους ανθρώπους και τους πολίτες και δεν πρέπει να μπει καθόλου καν σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, το νομοσχέδιο προβλέπει την ακαριαία συγχώνευση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης αποχέτευσης ανά την επικράτεια με σκοπό τη μετέπειτα ιδιωτικοποίησή τους. Η υπαγωγή των υδάτων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα μετατρέψει, παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού, το νερό από δημόσιο αγαθό σε εμπόρευμα και θα ανοίξει τις πόρτες για τη μετέπειτα ιδιωτικοποίησή του. Είμαστε υποχρεωμένοι, έχουμε χρέος να ενημερώσουμε την κοινωνία για αυτό που πρόκειται να συμβεί, γιατί με μαθηματική ακρίβεια τα επόμενα χρόνια, όπως βλέπουμε τώρα το χρηματιστήριο της ενέργειας, θα δούμε και το χρηματιστήριο του νερού. Ζητάμε όχι μόνο την απόσυρση του νομοσχεδίου στο σύνολό του, ζητάμε κυρίως την ουσιαστική διαβούλευση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν φορείς διαχείριση του νερού και αυτά είναι υποστελέχωση, είναι η διόγκωση του ενεργειακού κόστους, είναι τα ζητήματα και οι προκλήσεις που έρχονται από την κυκλική οικονομία, την αηφόρο διαχείριση και πρέπει να ξεκινήσει σε όλα τα επίπεδα εδατικής διακυβέρνησης μία συζήτηση γύρω από τον τομέα των νερών για τη χάραξη και τη βελτίωση εθνικής στρατηγικής στον τομέα των υδάτων. Από έλλειψη προσωπικού, από το ενεργειακό κόστος, από δάνεια τα οποία στο παρελθόν βοήθησαν τους ώστε να γίνουν σημαντικές υποδομές, επιλέγεται να κατατεθεί ένα νομοσχέδιο με πολλές ασάφειες και μία στόχευση η οποία δεν είναι διακριτή. Οδηγεί όμως στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης ενός δημόσιου αγαθού όπως είναι το νερό. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό. Δεν στεκόμαστε απλά στο πλευρό των εργαζομένων. Είναι η θέση της αυτοδιοίκησης αυτό. Το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό. Οι ΔΕΙΑ είναι αυτοί που πρέπει να το διαχειρίζονται. Και είμαστε κάθετα αντίθετοι.